Βρισκόμαστε στην Αλεξανδρούπολη. Στα 18 της χρόνια, η Βαλεντίνα Σοκράτους έφυγε από την όμορφη και μακρινή Κύπρο και ήρθε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι θα βρει το επαγγελματικό της σπίτι, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Μιλώντας μαζί της, μπορεί να καταλάβει κανείς την αγάπη της για τον πολιτισμό και το πώς προσπαθεί να αναδείξει κάτι παλιό ή κάτι που έχει να κάνει με την παράδοση στο σήμερα, με καινοτόμους και δημιουργικούς τρόπους. Στα διάφορα προγράμματα που έχει συνδιοργανώσει με τους συνεργάτες της εδώ στο μουσείο και με την ιδρύτρια του ίδιου του μουσείου, την Αγγελική Γιαννακίδου, προσπαθούν να δείξουν πώς το παρελθόν έχει καθορίσει και έχει συνδιαμορφώσει με έναν τρόπο το παρόν και το μέλλον, τόσο της περιοχής, αλλά όσο και της υπόλοιπης χώρας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και να συζητήσουμε με την ίδια πώς οι νέες τεχνολογίες και τα καινοτόμα εργαλεία του σήμερα μπορούν να δείξουν το παρελθόν μας και τη σύνδεσή τους μαζί μας. Καλώς ήρθες, Βαλεντίνα, στη σειρά μας Regional Women Innovators και σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Πες μας λίγα λόγια για σένα, για τις σπουδές σου και πώς βρέθηκες εδώ. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιόμαστε εδώ. Βρέθηκα Αλεξανδρούπολη το 2003 λόγω σπουδών. Τελείωσα το ΤΕΠΗ, το Τμήμα Παιδαγωγικού, εδώ στο Δημοκρίτιο. Και πριν πάρω πτυχίο, ξεκίνησα εδώ στο Εθνολογικό Μουσείο να συμμετέχω ως εθελόντρια στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Για μένα αυτό ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε πραγματικά την κοσμοθεωρία μου και την επαγγελματική μου φαντασίωση, αν θέλεις, για το τι μπορεί να κάνω εγώ στο μέλλον. Δεν ήξερα καν ότι σε ένα χώρο μουσιακό μπορείς να κάνεις πράγματα ζωντανά, διαφορετικά. Και μαγεύτηκα. Και από τότε, στην ουσία, εργάζομαι εδώ στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Και στη συνέχεια έκανα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές πάνω στις καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, με εξειδίκευση πάνω στη μουσιοπαιδαγωγική και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μουσιολογία αλλά και την τέχνη σε όλο τη το φάσμα ως εργαλεία ενδυνάμωσης διαφορετικών ομάδων. Είχες πάντα αυτό το ενδιαφέρον και την αγάπη για τα μουσεία και την παράδοση? Καμία σχέση. Γεννήθηκα και μεγάλωσα Κύπρο. Σιγά σιγά δηλαδή. Γεννήθηκα και μεγάλωσα Κύπρο, όπου τα περισσότερα μουσεία είναι αρχαιολογικά. Η εμπειρία μου νομίζω ταιριάζει με οποιονδήποτε άλλο κοντά στην ηλικία μου, όπου μας παίρνανε όλο το σχολείο και υπήρχε ένας ξεναγός κάπου μπροστά και εμείς μετρούσαμε την ώρα που θα φύγουμε για να πάμε για καφέ. Οπότε δεν είχα την πιο θετική, ας πούμε, εικόνα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώνοντας, είχα πάντα, νομίζω, μία τάση προς τον κόσμο των τεχνών, χωρίς όμως συγκεκριμένα να ασχολούμαι με κάτι. Mm-hmm. Οπότε, όταν εδώ ανακάλυψα ένα καινούριο κομμάτι μου, το κομμάτι που έχει να κάνει με το ότι με τραβάν οι τέχνες, με τραβάει το κομμάτι του πώς μπορώ να εκφραστώ μέσα από όλα αυτά τα πράγματα και να είναι η δουλειά μου, νομίζω ήταν κάτι καταλυτικό στο να με οδηγήσει εδώ που είμαι σήμερα. Νομίζω ότι η δουλειά σας εδώ στο Εθνολογικό Μουσείο είναι γενικώς γνωστή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για τις καινοτομίες και τους εναλλακτικούς τρόπους που προσπαθείτε να φέρετε τον κόσμο και να δει όλα αυτά που κάνετε. Θα ήθελα έτσι να μας πεις από μέσα το σκεπτικό πίσω από αυτό
και το πώς μπορεί ένα μουσείο να γίνει ενδιαφέρον και καινοτόμο σήμερα. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την ιδρύτρια του μουσείου. Κυρία Κελική Γιαννακίδου, για μένα προσωπικά μέντορας από την πρώτη στιγμή. Είναι ένας άνθρωπος που σπάει όρια, δοκιμάζει, αλλά ταυτόχρονα έχει πάντα στο μυαλό της ότι όλο αυτό είναι ανθρωποκεντρικό. Δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο παρά για να επαναφέρει, αν θέλει, στη σχέση του ανθρώπου με τον τόπο του. Ένα μουσείο που μιλάει για την λαϊκή ζωή, πώς μπορεί να είναι καινοτόμο. Ένα μουσείο που πραγματεύεται τον παραδοσιακό κόσμο, πώς μπορεί να είναι στα όρια του τι είναι τελευταία λέξη στον κόσμο της μυθολογίας. Η απάντηση για μένα είναι εύκολα. Εύκολα γιατί έχουμε την ελευθερία των δοκιμών και των πειραματισμών. Και πάνω απ' όλα το ότι πρέπει ο άλλος να νιώθει ότι μπορεί να εκφραστεί και να μπορεί να ανακαλύψει πτυχές της ιστορίας του και της ταυτότητές του και να το συνδέσει και με το παρόν και με το σήμερα. Οπότε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του μουσείου, είτε έχει να κάνει με το ερευνητικό κομμάτι, είτε με την παραγωγή των ταινιών, είτε με τις βραδιές μαγειρικής που κάνουμε, είτε με το ποικίλο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πάντα ο στόχος είναι το πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε τον άλλον να νιώσει άνετα και επίσης να υπάρχει χώρος για σύγκρουση, χώρος για ταύτιση, χώρος για απόρριψη. Για συζήτηση. Για συζήτηση, για δημιουργία. Και όλα αυτά σε μια παράλληλη γραμμή με την προσωπική δημιουργία και ανάπτυξη. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει, τρέχει συνεχόμενα. Μπορείς να διαλέξεις κάτι από τα τελευταία προγράμματα που κάνατε και το αγαπάς λίγο παραπάνω? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι μέσα από την εμπειρία μου να τρέχω τα εκπαιδευτικά προγράμματα και να δημιουργώ εργαστήρια και workshops, έφτασα στο σημείο να έχω φτιάξει μια δική μου μεθοδολογία, το Emerge, το οποίο εργαλοποιεί, αν θέλει, στον κόσμο της μουσιολογίας και τις τέχνες ως ένα εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Και αυτό εφαρμόζεται σε πάρα πολλούς από τους άξονες που δουλεύει το μουσείο. Είτε έχει να κάνει με ζητήματα όπως οι πρόσφυγες, η ενσυναίσθηση, η ιστορική κατανόηση και κριτική σκέψη. Είτε δουλεύω με γυναίκες, είτε δουλεύω με εφήβους, είτε δουλεύω με μικρά παιδιά. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι ιδιαίτερα κοντά στην καρδιά μου είναι όλες οι συνεργασίες που κάναμε και στα χωριά επάνω με τους ανθρώπους. Εκεί μπροστά είναι η κυρία Γιαννακίδου, γιατί έχει πλέον χτίσει το κομμάτι του «την βλέπουνε, άρα είναι ισοδύναμη με την εμπιστοσύνη». Και είναι μια προσπάθεια για να επαναφέρει στην πίστη στο τι είναι τόπος με το ποιος είμαι εγώ μέσα στον τόπο. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει πολύ χρόνο και τα αποτελέσματά του είναι σταθερά αλλά αργά. Για να φτάσει στο σημείο του ownership, για να φτάσει στο σημείο ότι πλέον αυτό θα είναι κάτι που μπορώ να το συνεχίσω μόνος μου. Είτε έχει να κάνει με το κομμάτι της δημιουργίας και την παραγωγή προϊόντων, είτε έχει να κάνει με το να μπορώ εγώ ο ίδιος να γίνω ο ξεναγός του τόπου μου, με μια ερμηνεία που να έχει να κάνει και με το περιβάλλον, αλλά και με την πολιτιστική ταυτότητα. Οπότε η απάντηση στην ουσία στην ερώτησή σου είναι ότι όχι, δεν έχω αγαπημένο. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Έχω μια αδυναμία να δουλεύω με φίβους, ίσως. Από ό,τι καταλαβαίνω από την περιγραφή σου, ουσιαστικά γίνεται ένας πολύ καλός σχεδιασμός. Ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει κάθε ομάδα με την οποία θα συνεργαστείτε. Είτε έχεις να κάνεις με φοιτητές, είτε έχεις να κάνεις με άτομα που είναι σε καπή, είτε έχεις να κάνεις με πρόσφυγες. Δηλαδή, ανεξαρτήτου ομάδας, από ειδικά σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε ό,τι πλαίσιο μπορείς να φανταστείς, η διαφοροποίησή μας είναι ότι γίνεται κάτι κομμένο και ραμμένο πάνω στις ανάγκες της ομάδας. Και η επιτυχία είναι να μην καταλάβουν ότι έχει προηγηθεί τόση πολύ προεργασία στο σχεδιασμό, γιατί ο στόχος μας είναι να βγει κάτι πάρα πολύ οργανικά και πάρα πολύ φυσικά. Και γι' αυτό δεν υπάρχει μία ταμπλέτα. Υπάρχει
κάτι έτοιμο, δηλαδή, το οποίο έρχεται και ανεξαρτήτου ποιον έχεις απέναντί σου, εσύ χρησιμοποιείς ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχεις έναν πυρήνα, μία εργαλειοθήκη από διεπιστημονική και διαλέγεις το τι ταιριάζει ανά περίπτωση, έτσι ώστε να είναι μοναδική εμπειρία για την κάθε ομάδα, γιατί δουλεύεις πάνω στον άλλον, έτσι, δηλαδή τις δικές του γνώσεις, τις δικές του εμπειρίες, το δικό του τρόπο ερμηνείας. Mm. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό το πώς αντιμετωπίσεις μια ομάδα που έρχεται από residency, είχαμε τις προάλλες από Ολλανδία και έπρεπε να κάνουμε ένα βιωματικό εργαστήρι για το πώς ερμηνεύουμε τα μοτίβα στην παραδοσιακή ενδυμασία στο σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Δεν θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο που θα μιλήσω για την τυπολογία της ενδυμασίας σε μια ομάδα που ασχολείται με τη μόδα ή σε μαθητές που θέλουν να μάθουν τοπική ιστορία. Mm-hmm. Οπότε, ανάλογα το πλαίσιο, προσαρμόζεσαι κι εσύ. Προσαρμόζεται κι εσείς. Ανέφερες κάτι πολύ ενδιαφέρον που θα ήθελα να σταθούμε. Πώς να φέρουμε κοινωνική αλλαγή, χρησιμοποίησες αυτό τον όρο, μέσα από τα μουσεία. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό, συζητούνται θέματα ταμπού για την κοινωνία με κάποιο τρόπο? Όχι όσο θα έπρεπε. Αλλά ναι. Ναι, το μουσείο είναι ένας χώρος που θα οφείλει να έχει στάση απέναντι στα πράγματα. Πρόσεξε, δεν μιλάω να πολιτικοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Μιλάω όμως ότι το ίδιο σου το έργο χαράζει πολιτικές. Mm-hmm. Άρα, εάν είναι κάτι το οποίο είναι ανθρωποκεντρικό και έχει στόχο, πέρα από τις συλλογικότητες, να μπορέσεις να είσαι ένας πυρήνας έκφρασης, νομίζω ότι είναι ηθική και όχι μόνο υποχρέωση των μουσείων. Και επίσης, προσωπική μου άποψη, ότι η δομή του στισήματος ενός μουσείου, δηλαδή τώρα μπαίνουμε στον κόσμο της μουσιολογίας καθαρά, μπορεί να ενισχύσει το πώς μπορεί να βγει ένα κοινωνικό μήνυμα προς τα έξω. Άρα μπορώ εγώ να δουλεύω με μία ομάδα non-experts για να φτιάξουν ένα δικό τους συμμετοχικό μουσείο και το μήνυμα, το εσωτερικό, δηλαδή το εκθεσιακό υλικό όλων, να είναι φτιαγμένο από αυτήν την ομάδα. Άρα το αφήγημα, το μήνυμα και το μοίρασμα είναι εξ ολοκλήρου της ομάδας η οποία δουλεύεις πάνω στην ανάγκη τους, πάνω στο θέμα δηλαδή που θέλουν να εκφραστούν, να πειραματιστούν, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν. Και επειδή το έχουμε ήδη εφαρμόσει, η απάντησή μου είναι ναι, μπορούν τα μουσεία να φέρουν κοινωνική αλλαγή και θα έπρεπε να γίνεται σε μεγαλύτερο φάσμα και όχι μόνο ως project. Mm-hmm. Άλλωστε, νομίζω ότι και τα μουσεία είναι χώροι που μπορείς να κατανοήσεις το παρελθόν, να δεις και να αξιολογήσεις κάποια πράγματα πώς συμβαίνουν σήμερα και από πού έχουν προέρθει. Οπότε βοηθάει όλη αυτή τη συζήτηση να αναπτυχθεί. Είναι, προφανώς έχει να κάνει με τη θεματική mm-hmm. του κάθε μουσείου, έτσι. Απλά ταυτόχρονα, ευτυχώς, σιγά σιγά απορρίπτουμε το στημένο αφήγημα το ότι αυτή είναι η μοναδική αλήθεια και αφήνουμε χώρο στις ερμηνείες. Και αφήνουμε χώρο δηλαδή στον άλλον να έρθει να συμπληρώσει με τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες και θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα, να απορρίψει, να ταυτιστεί, να αμφισβητήσει, να αποδεκτεί, να δημιουργήσει και στην ουσία να συνδημιουργήσει κάτι. Άρα η δική σου μοναδική εμπειρία εδώ πέρα δεν θα είναι ποτέ ίδια με τη δική μου μοναδική. Αλλά και οι δύο εδώ είχαμε το χώρο να βρούμε κάτι με το οποίο μπορούμε εμείς να ταυτιστούμε ή να επικοινωνήσουμε. Mm-hmm. Έχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, διαφορετικά groups τα οποία απευθύνεστε. Mm. Και στο πλαίσιο αυτό, τι project έχετε κάνει που πιστεύεις ότι πάνε προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής αλλαγής? Ίσως κάποια θέματα τα οποία συζητήσατε και συμπεριλάβατε σε προγράμματά σας? Δουλεύουμε πάρα πολύ το κομμάτι της, και της ισότητας και της ενσυναίσθησης, αλλά και της εξερεύνησης της ταυτότητας του εαυτού, του ποιος είμαι. Mm-hmm. Εδώ τρέχουμε πολλά προγράμματα που έχουν να κάνουν και με τις ομάδες ασυνόδευτων ανηλίκων και εκεί δουλεύεις τη μοναδικότητα του καθενός, προσπαθώντας να ενισχύσεις λίγο την εμπειρία εδώ, αλλά και να βρεις πού είναι η τομή της επικοινωνίας με τον τόπο που είσαι εδώ, είσαι και δεν είσαι, και σε φιλοξενεί.
με το ποιος είσαι εσύ εδώ σαν φιλοξενούμενος, σαν transit, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο για να βρεις τις ισορροπίες. Οπότε έχουμε βρει το ότι το ιδανικό μέσο είναι το φαγητό. Mm-hmm. Οπότε... Μας ενώνει όλους με κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Οπότε αντί να πω ότι αυτό το φαγητό είναι θρακιώτικο ή αυτό το φαγητό είναι από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, δουλέψαμε με παιδιά για μήνες και κάναμε γύρω στις 15 fusion συνταγές που είχαν υλικά από όλες τις χώρες. Mm-hmm. Οπότε βγήκαν πρωτότυπες καινούργιες συνταγές που όμως ανήκουν σε όλους. Και στήθηκε ένα μεγάλο πανηγύρι φεστιβάλ φαγητού και το μοίρασαν τα παιδιά τα ίδια στον κόσμο έξω. Δουλεύουμε πάρα πολύ με το τι σημαίνει τόπος. Έχω φτιάξει κάποια εργαστήρια βιωματικά, τα οποία πραγματεύονται τη σχέση σου με τον τόπο, το πώς είναι... Δεν είναι εύκολη συζήτηση πολλές φορές ή η σχέση που έχεις με την καταγωγή σου. Και πάρα πολύ συχνά απορρίπτουμε κάποια από αυτά τα κομμάτια. Δεν μας αρέσουν, ναι. Και όμως είναι το κουβαλάς, είναι κομμάτι σου. Οπότε όσο καλύτερα κατανοείς το τι, το πώς και το γιατί του τόπου σου, τόσο καλύτερα μπορείς να ερμηνεύσεις και επιλογές δικές σου και να απαντήσεις κάποια δικά σου γιατί. Και να κατανοήσεις ίσως και τον εαυτό σου, έτσι. Ναι, βέβαια. Και ένα τελευταίο εργαστήρι, το οποίο τρέχει η δεύτερη χρονιά και πάμε για τρίτη, λέγεται Terra Incognita, άγνωστη γη, το οποίο το υλοποιώ στο Πανεπιστήμιο Ναντέρ στο Παρίσι, με φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές της νομικής. Και αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις των πληθυσμών και την έννοια του τι είναι πρόσφυγας και τι είναι μετανάστης, με αφορμή το 1922 και το 1923 εδώ στον Εύρο, και το φέρνουμε σε έναν παραλληλισμό με το τι συμβαίνει σήμερα πάλι στον Εύρο. Να. Και είναι ένα εργαστήρι το οποίο σε βάζει πάλι σε μία συνθήκη ενσυναίσθησης και γιατί μιλάμε απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, να μην βλέπεις τον άλλον απλά σαν ένα φάκελο και σε ένα νούμερο, ότι έχει αξία και έχει σημασία το ποιος είναι, από πού έρχεται, τι κουβαλάει, τα πολιτιστικά και πολιτισμικά του χαρακτηριστικά. Και έχει γίνει η προσαρμογή του προγράμματος εδώ και τρέχει και για όλα τα σχολεία και τους φοιτητές. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς π.χ. αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου. Mm-hmm. Άρα παντρεύεις πάλι κόσμους, παίρνεις πράγματα τα οποία είναι μουσιακά και τα βάζεις σε διαδικασίες, μεθοδολογίες οι οποίες είναι καινοτόμες. Χρησιμοποιείς τον κόσμο των παραστατικών τεχνών για να το κάνεις στον πομπό, να το κάνεις στο μέσο. Χρησιμοποιείτε και σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες. Ναι, βέβαια. Είναι από τα QR codes για να μπορέσουν να ψάξουν κρυμμένες λεζάντες και αντικείμενα ή φωτογραφίες οι οποίες συνδέονται με το ψηφιακό αρχιακό υλικό του μουσείου. Οπότε, ανά πάσα στιγμή να έχεις πρόσβαση είτε από το κινητό σου είτε από ένα τάπλετ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ πέρα. Χρησιμοποιούμε πάρα πολύ το βίντεο και εγώ προσωπικά δουλεύω πάρα πολύ με τα social media. Ειδικά όταν είναι έφηβοι και έρθουν εδώ με το κινητό, το πρώτο πράγμα που τους λένε όλοι, βάλτε τα κινητά στις τσέπες. Εγώ το πρώτο πράγμα που λέω είναι βγάλτε τα κινητά από τις τσέπες. Οπότε η πρώτη αποστολή είναι να βρουν την τέλεια selfie στο μουσείο. Το να βρεις την τέλεια selfie στο μουσείο... Αλλάζει λίγο και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια. Ξέρουμε, είναι κολλημένοι με την τεχνολογία. Μη τους το απαγορεύσεις εκείνη τη στιγμή, αλλά προσπάθησε να τους δείξεις ότι όλα κολλάνε μεταξύ τους. Βέβαια. Γιατί το να σε αφήσω εγώ ένα τέταρτο και να μου βρεις το τέλειο μέρο για selfie σημαίνει ότι έχεις ψάξει όλο το μουσείο. Mm-hmm. Ψάχνοντας όλο το μουσείο, γιατί μετά πρέπει να με εξηγήσεις γιατί διάλεξες τη συγκεκριμένη τοποθεσία, θα με εξηγήσεις ακριβώς την εμπειρία σου μέσα στο χώρο. Mm-hmm. Χωρίς να το καταλάβουν, μόλις έχουν κάνει μια πολύ πιο βιωματική περιήγηση από εμένα να μιλάει γύρω-γύρω στα παιδιά και να μην μ' ακούνε. Μιλάς τη γλώσσα τους. Για να μπορέσει να υποθεί κάτι. Δηλαδή, εσύ πρέπει να βρεις τον τρόπο και τον κώδικα επικοινωνίας. Οπότε, η δική σου δουλειά είναι να εφεύρεις συνεχώς καινούργιους κώδικες επικοινωνίας. Νομίζω ότι μας έχεις δώσει πάρα πολύ πληροφορία για όλα αυτά που κάνετε εδώ στο μουσείο.
Και επειδή ουσιαστικά η σειρά αυτού του ντοκιμαντέρ και του προγράμματος είναι να δούμε τις γυναίκες που καινοτομούν στην περιφέρεια, θα ήθελα να σταθώ στην ισότητα που ανέφερες προς τα προγράμματα που κάνατε και να περάσουμε και σε ένα δικό σου πιο προσωπικό κομμάτι, πώς βιώνεις την έμφυλη ισότητα και τα στερεότυπα, γιατί είναι και κάτι το οποίο δουλεύεις με κάποιο τρόπο στο μουσείο. Και να μας πεις λίγα λόγια για το τι ακριβώς πιστεύεις, τι έχεις βιώσει, πώς το αντιμετώπισες, είτε αυτό έχει να κάνει με το φύλο σου, είτε με την ηλικία, την εμφάνιση, οτιδήποτε έχεις αντιληφθεί. Κοίτα, το μουσείο τα τελευταία 5 χρόνια τρέχει μόνο με γυναίκες. Γυναικοκρατούμενο και το μουσείο. Γυναικοκρατούμενο 100%. Δεν μπορούσα να περιγράψω πόσο διαφορετικό πλαίσιο είναι αυτό. Χωρίς να έχει να λέει τίποτα για το πώς ήταν πριν, έτσι. Μια χαρά ήταν όλα. Το μουσείο έχει 20 χρόνια εμπειρίας. Η αίσθηση όμως του να είναι κάτι το οποίο μιλάτε την ίδια γλώσσα, θα το πω τόσο απλά, σε βάζει λίγο σε μια συνθήκη ενδυνάμωσης, γιατί η κυρία Γιαννακίδου είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στους νέους ανθρώπους και σπρώχνει. Οπότε να έχεις ένα μέντορα η οποία δεν είναι ατρόμητη. Σε βάζει και σένα σε μια διαδικασία να λες, οκ, okay, ναι, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αυτό με την έμφυλη διάκριση, την έχω βιώσει εδώ στο μουσείο και είναι λίγο αστείο κιόλας. Εάν για παράδειγμα είμαι εγώ στην είσοδο και υπάρχει οποιοδήποτε άντρα στο χώρο και μπει κάποιος καινούριος άνθρωπος στο μουσείο, θα απευθυνθεί στον άντρα και ποτέ σε μένα. Οπότε ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω είναι ότι γεια σας, είμαι υπεύθυνη του χώρου. Και το κάνω ξέρεις και λίγο πιο. Διεκδικείς ουσιαστικά τη θέση σου, ακόμα και όταν δεν είναι εμφανές σε όποιον έρχεται. Είναι αυτό το συγκρούμενο πράγμα που είναι με μένα. Ότι είμαι ο άνθρωπος που δεν φαίνεται, αλλά είμαι χαμηλών τόνων. Δεν φαίνεται λόγω. Αλλά μερικές φορές, ναι, you have to claim your space. Πρέπει να διεκδικήσεις το χώρο σου. Μου έχει δοθεί ευκαιρία να το κάνω αυτό μέσα από συνέδρια, μέσα από κάποιες υποτροφίες, μέσα από άλλους τρόπους, το οποίο εμένα με καλύπτει, χωρίς να χρειάζεται να το δείξω έντονα με άλλους τρόπους. Η ικανοποίηση δηλαδή είναι εκεί που μετράει, το ορίζω και έτσι. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το αφήσω και πάρα πολύ να περάσει, εξαρτάται. Το κομμάτι με την εμφάνιση, το να είσαι γυναίκα, χαμηλού αναστήματος. Επίσης πάρα πολλές επηρεάζει. Μην ξεχνάτε ότι το μάτι έχει εκπαιδευτεί να θεωρεί κάτι το οποίο είναι ψηλό, για κάποιο λόγο πιο, όχι έμπιστο. Φαμίλια, ναι, ναι. Σχεδόν ασφαλές. Ναι. Έτσι, οπότε παίζει ρόλο και το ύψος. Και πάλι είναι από τα πράγματα που μερικές φορές πρέπει να μπεις λίγο πιο μπροστά για να το ξεπεράσεις. Η συμβουλή μου είναι μην δίνετε καμία σημασία σε αυτό το πράγμα. Και επίσης μην το αφήσετε εσάς να σας κάνει να νιώσετε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας. Δεν είναι καθόλου. Δεν χρειάζεται να αποδείξω σε κανέναν ότι είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Φαίνεται από τη δουλειά που ήδη γίνεται. Όταν χρειαστεί να υποθεί κάτι, θα υποθεί μόνο και μόνο για το κομμάτι της της αλήθειας εκείνης της στιγμής. Όχι όμως για να διεκδικήσω, πώς να το πω. Κάτι που ξέρεις ότι ήδη ισχύει. Ναι, αυτό. Δηλαδή η αυτογνωσία και το μέχρι τι και πώς μπορείς να κάνεις εσύ κάτι, πρέπει πρώτα να είναι σε σένα. Και αυτή είναι η συμβολή μου. Δηλαδή μην περιμένεις να οριστείς από τα μάτια των άλλων. Δεν θα πάει καλά αυτό. Θα αργήσει. Δηλαδή θα αργήσει αν περιμένεις την αναγνώριση μόνο από το κάποιον άλλον. Εσύ σε σένα πρέπει να δώσεις την αξία σου, γιατί δεν είναι εύκολο. Είχες πάντοτε αυτή τη στάση και το δυναμισμό, θα πω εγώ, ή τον απέκτησες στην πορεία? Σε καμία περίπτωση. Και πάλι, δουλεύοντας εδώ, σε αυτό το χώρο, όπου δεν με εμπόδισε ποτέ να πειραματιστώ, να δοκιμάσω, να κάνω λάθος και να υπάρχει αποδοχή στο λάθος, και να υπάρχει το πλαίσιο της εμπιστοσύνης του ότι η ιδεολογία σου ταιριάζει με την ιδεολογία μας, οπότε ακόμα και αν πας εσύ μέσω Γουατεμάλας, πάνε. Και μετά κολύμπα μόνη σου στα βαθιά και βγες έξω και τώρα αντιπροσωπεύεις και έναν ολόκληρο οργανισμό που δεν είναι ότι δουλεύω εδώ, θεωρώ ότι
έχει κύρος και έχει η δουλειά της κυρίας Αγγέλας, δεν μπορείς να μην το υπερασπιστείς, δεν μπορείς να μην κάνεις το καλύτερο δυνατό για να δείξεις όλη αυτή την προσπάθεια και τον κόπο που γίνεται. Οπότε θέλοντας και μη, πρέπει να βγεις μπροστά. Δεν μπορείς να το κάνεις όταν είσαι στο... Ναι, αλλά εγώ είμαι και δεν μπορώ και να είσαι και ξαφνικά να... Δεν γίνεται. Αυτό δηλαδή το καταλαβαίνω και από σένα και από τις υπόλοιπες γυναίκες που συνομιλήσαμε. Όταν έχεις μία επιχείρηση, όταν είσαι σε μία θέση ευθύνης, ίσως και να αναγκάζεσαι να έχεις ένα παραπάνω boost, να διεκδικήσεις αυτά που σου αναλογούν, αυτά που έχεις κερδίσει. Ναι, γιατί παιδιά, τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα δεν χαρίζεται, έτσι. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να επισκιάσει οποιοδήποτε άλλο και εσύ απλά να το αφήσεις να γίνει, γιατί δεν θες να ενοχλήσεις κανέναν. Mm-hmm. Δεν είναι ενόχληση το να βγαίνει προς τα έξω, η πραγματικότητα, έτσι, mm-hmm. το τι ισχύει. Δεν είναι ενόχληση. Δεν τρως χώρο κανενός, είναι δικό σου ο χώρος. Αυτό. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις έτσι μία φράση ή μία συμβουλή προς τις νέες γυναίκες, είτε αυτό έχει να κάνει με την επαγγελματική τους πορεία, τώρα που θέλουν να ξεκινήσουν κάτι και το σκέφτονται, είτε με όλα αυτά που συζητήσαμε τώρα, πώς να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία. Νομίζω η μόνη συμβουλή που έχω είναι να μην φοβούνται την αποτυχία. Δηλαδή, η αποτυχία δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας. Η αποτυχία είναι το μέσο για να μπορέσεις εσύ να επαναπραγματευτείς με τον εαυτό σου και με τη συνθήκη του πώς μπορώ εγώ να γίνω πιο ευέλικτη, πώς μπορώ εγώ να βρω καινούργιες λύσεις. Οπότε, ευελιξία και να μην φοβάσαι την αποτυχία. Γιατί μέσα από αυτό θα δημιουργηθούν νέες ιδέες, η κοινοτομία είναι γιατί δοκιμάζει συνέχεια πράγματα. Τα μισά δεν θα πετύχουν. Παραπάνω από τα μισά δεν θα πετύχουν. Απλά αυτό είναι ένα γρανάζι. Κάθε φορά γίνεται μια άλλη διαδικασία και διεργασία. Νομίζω αυτό. Όλα τα άλλα είναι μονόδρομος. Άμα ακολουθείς αυτή την πορεία θα βρεις και τη φωνή σου, θα βρεις και το πάτημά σου. Απλά να μην σε σταματάει το κομμάτι της αποτυχίας. Αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Μέσα σε τόσο λίγο χρόνο είπαμε τόσο σημαντικά πράγματα που αντιπροσωπεύουν, πιστεύω, και την κοινωνία μας και το τι μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα μουσείο, που πιστεύω θα ακούσουν όλοι με πολύ ενδιαφέρον. Και ευχαριστούμε ξανά και για την παρουσία μας εδώ μαζί σου. Οι γυναίκες είναι αυτές που το σώμα τους οι ίδιες φέρνουν τη ζωή, γεννάνε ζωή, δημιουργούν. Άρα είναι κληρονόμοι και φορείς και του πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που μπορούν να μεταδώσουν, να δημιουργήσουν στον πρώτο οικονομικό πυρήνα, στη βάση, στην οικογένεια. Είναι στο κέντρο δηλαδή ενός κύκλου, είναι ο πυρήνας που επηρεάζει την περιφέρεια του κύκλου και η περιφέρεια του κύκλου επηρεάζει τον πυρήνα. Άρα είναι βασικό στοιχείο στο να μεταφέρει, να μεταδώσει, να δημιουργήσει πράγματα. Θεωρώ ότι ένα σημαντικότερο ρόλο, πέρα από αυτόν το ρόλο γυναίκα καριέρα, στην περιφέρεια οι γυναίκες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επομίζονται στο να, με το φορτίο το να δουλέψουν όλα αυτά τα στοιχεία του παρελθόντος και να καινοτομήσουν. Και πάντα υπάρχει καινοτομία. Και το μέλλον πάντα έχει πολύ παρελθόν. Γιατί πρέπει να γνωρίσουν καλά, να πατάν στέρεα στο παλιό για να μπορούν να επεξεργαστούν τα καινούργια και να καινοτομήσουν. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα, από προσπάθειες που έχουν γίνει. Εγώ ως ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου 20 χρόνια μπορώ να πω ότι έχω σταθεί δίπλα στις γυναίκες όσο γίνεται περισσότερο και κυρίως από απομακρυσμένες κοινότητες. Έτσι, και στηριζόμενες στο τι κατέχουν σε σχέση με τον πολιτισμό, ποια τεχνογνωσία είναι αυτή που γνωρίζουν και όντως επάνω σε αυτά πατάνε και δημιουργούν καινούργια πράγματα. Άρα δεν είναι θεωρία. Αρκεί κανείς να σταθεί και να δει και τα πάντα να τα θεωρήσει ότι μπορεί από εκεί να αντλήσει ιδέα, περιεχόμενο, τεχνική, οτιδήποτε για να καινοτομήσει. Καινοτομία θεωρώ σήμερα είναι το να μπορείς να δεις μέσα στον εαυτό σου τι είναι αυτό που μπορείς να αξιοποιείς για τον κοινωνικό σου περίγυρο. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αν η κοινωνία δεν είναι εντάξει, δεν μπορείς να είσαι κι εσύ. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγαθό είναι αυτό, το να μπορείς να προσφέρεις από το
πνεύμα σου και την ενέργειά σου στο διπλανό σου. Γιατί όλα τα άλλα είναι μια σκόνη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι αυτό, η ιδέα, η δημιουργικότητα. Αυτή που θα γεννήσει μια άλλη δημιουργικότητα, γιατί και μόνο μέσα από στο πλαίσιο της δημιουργικότητας είμαστε ελεύθεροι. Όλοι μας στη ζωή υπηρετούμε κάτι, ένα πρέπει που πρέπει να κάνουμε παιδιά, είμαι στην οικογένεια, είμαι στο επάγγελμα ή στον κοινωνικό χώρο. Ο μόνος χώρος στον οποίο πραγματικά είμαστε ελεύθερες για να δημιουργήσουμε και να καινοτομήσουμε είναι ο δημιουργικός χώρος.